Πάμε τώρα να σταθούμε στις διεθνείς αγορές με τη βοήθεια του αναλυτή της Daily FX, Δημήτρη Κατζέλη. Τον έχουμε μαζί μας μέσω Skype για να δούμε πώς κινείται η Ευρώπη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατζέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιμπεράκη. Λοιπόν, άρση του αδιεξόδου στις ΗΠΑ, άρση του αδιεξόδου τρόπων τεινά και στη Γερμανία, αν μιλούσαμε για αδιέξοδο, για το σχηματισμό κυβέρνησης. Χαρά σε Ευαγγέλια από τις ειδήσεις που έρχονται από τη μακρινή Κίνα. Όλα αυτά, φαντάζομαι, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αγορά. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Απλά ακόμα και λίγο πριν την τεχνική πτώχευση, η οποία συζητιόταν τις προηγούμενες ημέρες, λέγαμε ότι οι επενδυτές γνώριζαν πως αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά απίθανο. Ακόμη δηλαδή και λίγο πριν από την καταληκτική ημερομηνία, την 11η ώρα όπως είπε και ο Ομπάμα, η αγορά είχε την αίσθηση ότι θα συνεχίσει και θα πάρθει απόφαση έστω για λίγους μήνες. Είδαμε το τι συνέβη. Mm-hmm. Η απόφαση αυτή φέρνει τον S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά, γιατί οι επενδυτές κυρίως προκαταβάλουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τον είπα, με αυτή την συμφωνία που επετέχθηκε με την αύξηση των αντατοριού χρέους, θα συνεχίσει να ρίχνει χρήμα στην αγορά. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η Janet Yellen θα συνεχίσει το έργο του Ben Bernanke. Άρα λοιπόν, πολύ κακό για το τρίποτα για την Αμερική, η οποία χάνει αρκετά δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της, ενδεχομένως να χτυπηθεί και το ΑΕΠ του τελευταίου τριμήνου, όπως λένε πολύ μεγάλοι οίκοι. Mm-hmm. Θα δούμε στα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι τα NFP, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα που έλειπαν από το puzzle των ανακοινώσεων της Αμερικής, θα βγουν την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, στις 22 του μήνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κυριότερα σημεία που κοιτάζουμε. Αυτό που θέλω να σταθούμε είναι το εξής. Όλοι περίμεναν και όλοι οι αναλυτές περίμεναν ότι μια συμφωνία θα έδινε στο δολάριο ένα πολύ μεγάλο ανωδικό ράλι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε όμως. Εκτός από την φημολογία, από την ώρα της φημολογίας, ότι η Γερουσία συμφωνεί και προχωρά και θα ψηφίσει την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους, εκεί mm-hmm. είδαμε μια σχετική αγορά στο δολάριο. Στη συνέχεια, τόσο η ψηφοφορία από την Γερουσία, αλλά και η ανακοίνωση από τον Ομπάμα, καθώς παρακολουθούσαμε μέχρι τα ξημερώματα της εξελίξης στην Αμερική, δεν έφερε νέες αγορές στο δολάριο, το οποίο δέχεται τεράστιες πιέσεις, με το ευρώ να είναι έτοιμο να σπάσει σε νέα υψηλά έτους και τη στερλίνα να συνεχίζει ανωδικά. Παρατηρούμε και εξαιρετική συσχέτιση εναντί του δολαρίου mm-hmm. για ευρώ και στερλίνα, με την Αγγλία να έχει εξαιρετικά καλές οικονομικές ανακοινώσεις το τελευταίο διάστημα. Να σταθούμε λίγο, μιλώντας για τις ΗΠΑ και στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων, που αυτές τις ημέρες επίσης επηρεάζουν, φαντάζομαι, πολύ σημαντικά την αγορά. Φυσικά. Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων σίγουρα είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αγορά και βλέπουμε από μεγάλες εταιρείες να τυπώνουν κέρδη μεγαλύτερα από αυτά που αναμένονταν στην αγορά. Μιλούσαμε νωρίτερα, κύριε Κατζέλη, σας διακόπτω για να θυμίσω ότι μιλούσαμε νωρίτερα για την περίπτωση της Google, επί παραδείγματι, που είχε 36% αύξηση στα κέρδη. Ναι, υπάρχει τεράστια ανωδική τάση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Το ζήτημα όμως το ευρύτερο, κοιτώντας πάλι την μεγάλη εικόνα, είναι ότι οι επενδυτές νιώθουν καλά με τις αποφάσεις της Fed, κοιτώντας το επόμενο εξάμηνο, ας πούμε. Mm-hmm. Βλέποντας ότι θα είναι αρκετά δύσκολο μέχρι το επόμενο εξάμηνο, μέχρι το 2014 περίπου, να μπορέσει η Fed να περικόψει κεφάλαια από το πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής που τρέχει. Εξαιρετικά θετικό σενάριο λοιπόν αυτό για τις μετοχές. Αυτό είναι κυρίως, θεωρώ, που προκαταβάλλουν. Προφανώς και συμβάλλει το γεγονός ότι πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η Google, αναφέρατε πριν, πηγαίνουν πολύ καλά στις αγορές. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με το χρυσό. Κύριε Κατζέλη, επίσης προβληματίζει η κίνησή του. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες να χάνει και τα 1.300 δολάρια η ουγγιά, στα 1.320 αυτήν την ώρα. Και βεβαίως με τους αναλυτές να λένε ότι ενδέχεται να βρεθούμε και σε πολύ μεγάλες νέες πτώσεις στο άμεσο και προσεχές μέλλον. Τοποθετείτε πολύ ωραία το συγκεκριμένο θέμα, γιατί με το χρυσό συνέβη το εξής. Ξαναλέγαμε όταν είχαμε βγει και μιλούσαμε μαζί ότι ένα ενδεχόμενο default της Αμερικής με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση, mm-hmm. όλοι θα πίστευαν ότι ο χρυσός θα πέταγε κατευθείαν. Το ξεβόταν, βέβαια. Ακριβώς. Δεν είδαμε καμία τέτοια κίνηση από τον χρυσό, παρά μόνο όταν πλέον ψηφίστηκε η αύξηση του ενότητου ορίου χρέους των ΗΠΑ. Είδαμε μια μεγάλη ανωδική αντίδραση, αν θέλετε,
από τα τελευταία υψηλά μέχρι τα 1320 δολάρια. Αλλά ο χρυσός, θεωρώ, όπως θεωρούν και αρκετά μεγάλα hedge fund, δεν αντανακλά αυτή τη στιγμή την έγκλη που αντανακλούσε στο παρελθόν. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το χρήμα πηγαίνει προς το χρυσό. Περισσότερο χρήμα φαίνεται να ρέει προς τις αμερικανικές μετοχές. Να συνεχίζει μάλλον να ρέει προς τις αμερικανικές μετοχές. Το νέο χρυσάφι λοιπόν συμμερίζεστε το κλισέ των συναδέλφων σας που λένε ότι έχει χάσει τη λάμψη του ο χρυσός τους τελευταίους μήνες. Φαντάζομαι ότι ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι δεν είχαμε εκτόξευση της τιμής του χρυσού, ούτε καν υπό την απειλή εισβολής της Δύσης στη Συρία. Δεν είχαμε εκτόξευση. Φυσικά. Φυσικά, είδαμε το πετρέλαιο να εκτοξεύεται, αλλά το χρυσό να μην αντιδρά. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εάν πούμε ότι έχει και κάποια δομικά προβλήματα τα οποία εξετάζουμε ο χρυσός, αναφέρω μερικά τα πολύ μεγάλα ούτως ή άλλως από θέματα που έχει φτιάξει η Κίνα όλο το περασμένο διάστημα, την αύξηση της φορολογίας στην Ινδία και όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα για τον χρυσό. Θυμίζω ότι υπάρχει και το Diwali, περίοδος όπου οι Ινδοί αγοράζουν χρυσό σε πολύ μεγάλα αποθέματα αυτή την περίοδο, αλλά ακόμα και αυτό δεν καταφέρνει από ό,τι φαίνεται να τονώσει λίγο τις αγορές και να δούμε. Θεωρώ ότι σε κάθε νοδική αντίδραση ο χρυσός θα πιέζεται και θα πιέζεται πολύ έντονα από τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Κύριε Κατζέλη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας. Καλή σας ημέρα.